Θα συνδεθούμε τώρα με την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί μας περιμένει ο Έλληνας καθηγητής παθολογίας και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, κύριος Ιωάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον δικό σας άρθρο που μεταξύ άλλων ερωτημάτων λέγατε, είναι και δίλημα αν θέλετε, αν ζούμε όντως μια πραγματική πανδημία ή αυτό που ζούμε είναι το φιάσκο του αιώνα. Ακριβώς. Το φιάσκο του αιώνα αναφέρεται στο γεγονός ότι τα δεδομένα τα οποία διακινούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι εντελώς αναξιόπιστα. Για παράδειγμα, ο αριθμός των κρουσμάτων που χαρακτηρίζεται ως 800.000 περίπου αυτή τη στιγμή, ναι, γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Πιθανότατα είναι 100 φορές μεγαλύτερος, δηλαδή μπορεί να μιλάμε για 80 εκατομμύρια, αλλά με αρκετή αβεβαιότητα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η θνητότητα, η πραγματική θνητότητα, δηλαδή η πιθανότητα να πεθάνει κάποιος σε περίπτωση που μολυνθεί, είναι πολύ μικρότερη από τα νούμερα που κυκλοφορούν. 10-11% στην Ιταλία, 3 ακόμα κάτι στην Ελλάδα. 4,8% 3... είναι το παγκόσμιο στατιστικό στοιχείο. Ακριβώς. Ναι. Η θνητότητα, η πραγματική, είναι πολύ κοντά στην εποχική γρίπη. Τα δεδομένα που έχουμε τα τελευταία από χώρες που έχουν κάνει εντατικό έλεγχο δειγμάτων, όπως η Ισλανδία ή περιοχές όπως η πόλη Βό στην Ιταλία που έλεγξε όλο τον πληθυσμό, ή ακόμα και οι μελέτες του Imperial College εχθές, δείχνουν για παράδειγμα ότι στην Ιταλία πιθανότητα έχει μολυνθεί ένα 10% του πληθυσμού. Το 10% αυτό του πληθυσμού αντιστοιχεί σε 6 εκατομμύρια Ιταλούς. Άρα ο παρονομαστής θα πρέπει να διορθωθεί κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Στην Κύπρο, όπου έχουμε καταγεγραμμένα 262 κρούσματα, ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι περισσότεροι που μολύνονται έχουν απλώς είτε κανένα σύμπτωμα, είτε ελαφρά συμπτώματα τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με το απλό κρυολόγημα ή την απλή γρίπη. Δεν πηγαίνουν να ελεγχθούν και καλά κάνουν. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία και στα νοσοκομεία και κατακλείζουν τα νοσοκομεία με κορονοϊό. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε στην Ιταλία. Ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που δέχτηκε αυτό το κύμα. Οι γιατροί είπαν ας τους βάλουμε στο νοσοκομείο και πολύ γρήγορα τα νοσοκομεία τους γίνανε γεμάτα με κορονοϊό που απλώς μολύνανε μετά ή επικίζανε, ναι, άλλους ασθενείς που ερχόντουσαν για άλλους λόγους. Ποια θα ήταν η άλλη επιλογή, αν θέλετε, γιατί με οδηγείτε κάπου στη λογική της ανοσίας της Αγέλης, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο διαδίδεται πολύ γρήγορα. Έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο έχει θνητότητα, πραγματική θνητότητα, κοντά στην εποχική γρίπη, ίσως λίγο μεγαλύτερη, αλλά μπορεί και λίγο μικρότερη. Έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε ομάδες που έχουν υψηλό κίνδυνο θανάτου και επιπλοκών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτές οι ομάδες είναι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με χρόνια νοσήματα. Αυτούς πρέπει να τους διαφυλάξουμε σαν κόροι οφθαλμού. Άρα μου λέτε ότι αυτοί έπρεπε να μείνουν στο σπίτι και η υπόλοιπη ζωή να συνεχιστεί κανονικά. Θα πρέπει να κάνουμε επιγόντως ελέγχους τυχαίων δειγμάτων σε διαφορετικές χώρες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες που αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες τέτοιες προσπάθειες για να δούμε σε κάθε μέρος του κόσμου ποια είναι η ακριβής διάδοση του ιού. Αν είναι το 0,1% του πληθυσμού που έχει μολυνθεί ή αν είναι το 1% ή αν είναι το 10% ή αν είναι το 50%, γιατί μιλάμε για τέτοιες διαφορές που πρέπει να ισχύουν αυτή τη στιγμή σε διαφορετικές χώρες. Τα μέτρα είναι πολύ διαφορετικά. Σε κάποιες περιοχές πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την εντατική καραντίνα για όλους. Σε πολλά άλλα μέρη όμως του κόσμου είναι πολύ πιθανό ότι η καλύτερη στρατηγική είναι επιθετική προστασία των ευάλωτων πληθυσμών, εντατική διαγνωστική προσπάθεια για να καταγράφουμε όσο γίνεται περισσότερα κρούσματα και οι άνθρωποι αυτοί να περνάνε σε μία μορφή απομόνωσης μέχρι να μην είναι πλέον μεταδοτικοί, και επανακίνηση της κοινωνίας με ό,τι αυτό γίνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συνεχίσουμε στα τυφλά για μήνες με όλα να έχουν καταρρεύσει, πλέον έχουμε τεράστιες πιθανότητες απώλειας ζωών από άλλα πράγματα, από αυτοκτονίες, από εμφράγματα, από χίλια δυο που συνοδεύουν την κοινωνική και οικονομική κατάρρευση που μπορεί να προκληθεί. Ναι. Μάλιστα, σε αυτό σας το άρθρο λέγατε το χαρακτηριστικό ότι είναι σαν να δέχεται επίθεση ένας ελέφαντας από μια γάτα και στο φόβο του αυτό πέφτει τελικά ο ελέφαντας στον γκρεμό. Ακριβώς. Δεν θέλω να μειώσω το πρόβλημα της πανδημίας. Έχουμε ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε.
Ο αριθμός των θανάτων με την πορεία του επιδημικού κύματος και την καταγραφή των θανάτων που φαίνεται μάλλον να επιπεδώνεται αυτή τη στιγμή μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ένα συνολικό αριθμό θανάτων γύρω στις 100.000, μπορεί κάπως παραπάνω. Σκεφτείτε όμως ότι από γρήπη κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 500 με 700.000 στον κόσμο. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 10 εκατομμύρια από κάπνισμα και μάλιστα οι ασθενείς που πεθαίνουν από κορονοϊό, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν καπνιστές ή είναι καπνιστές και ο λόγος που πεθαίνουν είναι ότι έχουν νοσήματα όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή στεφανία νόσο που τους κάνει ευάλωτους και οφείλονται στο κάπνισμα. Πρέπει λοιπόν ψύχρεμα να αντιδράσουμε. Καλά κάνουμε και παίρνουμε σκληρά μέτρα για να αναχαιτήσουμε την πορεία, αλλά πολύ γρήγορα πρέπει με τα κατάλληλα δεδομένα από το διαγνωστικό έλεγχο να κινηθούμε χειρουργικά με ακρίβεια, να μπορέσουμε να διασώσουμε την υπόλοιπη ζωή της κοινωνίας και να μην θρηνήσουμε πολύ περισσότερους θανάτους από πράγματα τα οποία είναι η συνέπεια των μέτρων και όχι του κορονοϊού. Μείνετε μαζί μας, παρακολουθήστε μαζί μας ένα ρεπορτάζ που καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί σε όλο τον πλανήτη σε σχέση με τον κορονοϊό, αλλά και τις προσπάθειες που καταβάλουν οι επιστήμονες για την ανακάλυψη εμβολίου, για να μας δώσετε και τις δικές σας πληροφορίες σε σχέση με τις έρευνες που γίνονται.